Γιώργη. Εντάξει. Κάνε λίγο πιο εκεί, λίγο. Λίγο πιο δεξιά. Λίγο πιο δεξιά. Τώρα ακούω καλύτερα. Ναι, μπράβο. Αλλά τα που τα λες, τα σκύνει. Ακούς. Ναι, ναι. Γιατί δεν ακούω τίποτα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήλθατε εδώ στον Ιαννό. Μετά από μια πολύ μεγάλη περιήγηση σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, γιατί εδώ στον Ιαννό παρουσιάσαμε όλα τα φεστιβάλ που γίνονται σε διάφορους τόπους ελληνικούς, επιστρέφουμε στη γειτονιά μας. Με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Οργανισμό των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Περίστηλων, έχουμε αναπτύξει μια πολύ ζεστή σχέση εδώ και πολύ καιρό. Και είναι μια σχέση που αξίζει, γιατί από την Περίστηλον γίνονται μόνο ποιοτικές δουλειές. Αναδεικνύεται ο πολιτισμός με τον τρόπο που πρέπει να αναδειχθεί. Έτσι, λοιπόν, φτάνουμε σήμερα να παρουσιάζουμε αυτή τη νέα προσπάθεια του οργανισμού. Ξεκινάει από αυτό το καλοκαίρι. Ο τίτλος... 8+1 τραγούδια για τον Πειραιά και τη Μελίνα. Γι' αυτό θα μας μιλήσουν ο κύριος Γιάννης Τσακοπιάκος, ο πρόεδρος της Περίστηλον. Πειραιάς και Μελίνα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον κύριο Σπύρο Μερκούρη. Από την Περίστηλον επίσης θα μας μιλήσει η κυρία Έρα Βαρδάκη. Δίπλα της ο αγαπημένος μας Δημήτρης Μπάσης. Απ' την άλλη πλευρά, ο φίλος μου, ο Δημήτρης Κανελόπουλος, από την Ντομένικα. Αλλά πριν από όλα, περισσότερα πράγματα θα μας πει η δημοσιογράφος, κυρία Δέσποινα Μπαρδάκου. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ο λόγος της σημερινής μας συνάντησης είναι, όπως ακούσατε προηγουμένως και από τον κύριο Βασίλη Ιαννό, η πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού Πολιτιστικού Οργανισμού Χατζιακόβου, συγγνώμη, επηρεασμένη. Ο λόγος της σημερινής μας συνάντησης είναι η πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού Πολιτιστικού Οργανισμού των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Υπερίστηλων για μια σειρά εκδηλώσεων που έχουν στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και την ανάγκη για κινητοποίηση όλων μας με σκοπό την επίλυσή τους όσο υπάρχει ακόμα χρόνος. Η Μελίνα Μερκούρη, η γυναίκα σύμβολο του πολιτισμού και της πολιτικής κοινής αυτού του τόπου, είναι το τιμόμενο πρόσωπο της φετινής πρώτης διοργάνωσης που ευελπιστούμε ότι θα γίνει θεσμός και θα λειτουργήσει ως αρρωγός για την επιστροφή του ρομαντισμού και της δράσης σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Για τη φιλοσοφία του νέου εγχειρήματος, τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Συλλόγου Κρητών, θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως ο πρόεδρος της Περίστηλον, κ. Γιάννης Τσακοπιάκος. Να σας ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους εκπροσώπους του τύπου στη σημερινή μας συνέντευξη. Καταλαβαίνω τη δυσκολία που υπήρξε στο να παρευρεθείτε εδώ και να μοιραστείτε ανάμεσα στη συνέντευξη τη δική μας και στη συνέντευξη που δίνει την ίδια ώρα και ο Υπουργός Πολιτισμού στο Υπουργείο με θέμα Ακρόπολη. Θα το πει και ο ίδιος, πρέπει να το γνωρίζετε, ότι ήταν η κοινή ώρα όχι από πρόθεση, αλλά από λάθος συνεννόηση, γιατί νόμιζε το γραφείο του ότι η δική μας συνέντευξη θα δοθεί αύριο. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστώντας σας που είστε εδώ, γνωρίζουμε ότι θα μεταφέρετε και στους συναδέλφους που θα είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και αυτοί θα σας μεταφέρουν το τι είπε ο Υπουργός για το θέμα του Μουσείου της Ακρόπολης. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε παρακολουθήσει είτε πάρα πολύ κοντά, είτε από μια διακριτική απόσταση τη δράση της Περίστηλον, όλο αυτό το... Μου λέει ο Σπύρος λίγο πιο δυνατά, θα προσπαθήσω.
όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην τρίχρονη δράση της ζωής της. Και νομίζω ότι μας τιμάει ιδιαίτερα όταν ο Βασίλης ο Χατζιακόβου, ο διευθυντής του Ιανού, ο φίλος μας και φίλος της Περίστηλων, μπορεί να εκφράζεται και να τοποθετείται και λόγω της πορείας της ζωής του, αλλά και της δημιουργικής προσφοράς του στον πολιτισμό, με αυτόν τον τρόπο. Νομίζουμε ότι υπερβάλλει, αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς τον ευχαριστούμε. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα, ναι, και δεν είναι έκφραση η οποία συνηθίζεται, είναι έκφραση καρδιάς, το γεγονός ότι δίπλα μου βρίσκεται ο Σπύρος ο Μερκούρης, ο οποίος δεν είναι μόνο ο αδελφός της αείμνηστης, της μεγάλης Ελληνίδας, της Μελίνας Μερκούρη, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει στη διάρκεια της ζωής του τα μέγιστα στον πολιτισμό, αλλά δεν έχει σταματήσει, συνεχίζει από οποιαδήποτε θέση να προσφέρει. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των καλλιτεχνών, τον γνωστό σε όλους μας Δημήτρη Μπάση και τον Δημήτρη Κανελόπουλο, τον εκπρόσωπο των Ντομένικα, που... και τον Μπάμπι τον Τζέρτο που είναι εδώ και δεν ξέρω αν είναι και κάποιος άλλος, με συγχωρείτε, που και η Πέννη Ραμαντά από τους ΟΝΑΡ και η Ευσταθία, δεν μου τα είπατε. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους και θέλω να ξέρετε ότι σε αυτή την πρωτοβουλία που θα προσπαθήσουμε να την καθιερώσουμε ως θεσμό, η συμβολή η δική σας είναι απεριόριστη. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να πω ορισμένα λόγια για αυτή την πρωτοβουλία από κειμένου, προκειμένου να μπορέσω να δώσω αυτό που με τις σκέψεις μας βάλαμε στο χαρτί, για να το μεταδώσω στο όλον του. Ξέρω ότι όταν κανείς τοποθετείται ελεύθερα, ίσως βγάζει περισσότερο την ψυχή του. Όταν όμως και το κείμενο είναι προϊόν ψυχής, δεν χάνει. Η Περίστηλων, λοιπόν, αυτός ο λεγόμενος, αλλά στην πραγματικότητα ουσιαστικός πολιτιστικός οργανισμός των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, ανοίγει τη δράση της σε ένα τελείως καινούριο πεδίο σε σχέση με αυτά που έχει κάνει ως τώρα. Και ξέρετε ότι οι παρεμβάσεις της, όλοι εσείς μας έχετε παρακολουθήσει, είναι ποικίλες. Από φέτος και κάθε καλοκαίρι, στο εξής, αρχής γενομένης από το φετινό καλοκαίρι, θα προχωρήσουμε στη διοργάνωση μιας σειράς μαζικών εκδηλώσεων, που στόχο θα έχουν και θα φανεί στο τέλος του Σεπτέμβρη, αν το έχουμε καταφέρει, να φέρουν την ποιότητα στα μεγάλα ακροατήρια. Να φέρουν το σημαντικό πολιτιστικό προϊόν και το νόημά του σε επαφή με το ευρύτερα δυνατό κοινό. Να αποδείξουν ότι διασκέδαση, ψυχαγωγία, πολιτισμός μπορεί να συνυπάρχουν μακριά από τα γυαλιστερά σκουπίδια της υποκουλτούρας του Συρμού. Αναλαμβάνουμε μια πρωτοβουλία σαν εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού και σαν πολιτιστικός φορέας των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και φιλοδοξούμε με τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού να γίνει ετήσιος θεσμός, να γίνει το δικό μας διαφορετικό φεστιβάλ. Δεν θέλουμε να οργανώσουμε απλά κάποιες εκδηλώσεις σκόρπιες εδώ και εκεί, χωρίς πλαίσιο αναφοράς, χωρίς κοινωνικό νόημα, χωρίς παρέμβαση στα πράγματα.
θέλουμε να οργανώσουμε ένα σύνολο εκδηλώσεων που κάθε φορά, κάθε χρονιά, θα ενοποιούνται από ένα ορισμένο θέμα. Θα έχουν συγκεκριμένη αναφορά σε κάποιο τόπο και θα προβάλλουν ένα μήνυμα δραστικό. Θέλουμε οι εκδηλώσεις αυτές να συγκροτούν μια ουσιαστική και θετική παρέμβαση στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου μας και ιδιαίτερα του τόπου που θα περιλαμβάνει το πλαίσιο αυτό των εκδηλώσεων. Να μην είναι κάποιες φωτοβολίδες που σβήνουν και χάνονται, αλλά σπίθες που ανάβουν φωτιές δημιουργίας, κινητοποιούν δυνάμεις, αναδεικνύουν τα μεγάλα προβλήματα της εποχής και ανοίγουν, εάν θέλετε, και μέσα από τον πολιτισμό μέτωπα σε αυτά. Σε αυτή μας την καινούργια προσπάθεια, φανταζόμαστε ότι το καταλαβαίνετε όλοι, υπάρχει ένα πρόσωπο που μας ενώνει και μας εμπνέει. Ένα πρόσωπο σύμβολο, η Μελίνα Μερκούρη, η δικιά μας Μελίνα, η Μελίνα του πολιτισμού και της πολιτικής, η Μελίνα του Πειραιά, η Μελίνα της Ελλάδας. Η Μελίνα που έλαμψε και πάλεψε. Η Μελίνα που είχε συνδέσει άρρηκτα και την καλλιτεχνική και την πολιτική της πορεία με τον Πειραιά, με το μεγάλο λιμάνι, με τους ανθρώπους του και τις γειτονιές του και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς παρά να ξεκινήσουμε από εκεί. Και ξεκινάμε με μουσικές εκδηλώσεις, με μεγάλες μουσικές συναυλίες. 8 είναι ένα τραγούδια, λοιπόν, για τον Πειραιά και τη Μελίνα. Αυτός είναι ο τίτλος και το θεματικό πλαίσιο της πρώτης μας διοργάνωσης. 8 είναι μία εκδηλώσεις, γιατί οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Δήμο του Πειραιά και στους 8 Δήμους, στους 8 δορυφόρους μεγάλους Δήμους της Β' Πειραιά, της δεύτερης περιφέρειας του Πειραιά. Τραγουδάμε όλοι μαζί στον Πειραιά για τον Πειραιά, για τη θάλασσα και το λιμάνι της καρδιάς μας, για τις γειτονιές με την πολύχρονη και αυθεντική παράδοση, για το μεγαλείο του λαϊκού πολιτισμού και το μεγάλο πολιτιστικό δυναμικό που έτσι κι αλλιώς όλοι από τη θέση μας πρέπει να εργαστούμε για να απελευθερωθεί. Για τις γειτονιές με τα γεράνια κάποτε, που σήμερα πνίγονται από τα καζάνια της μόλυνσης και από τη δυσοσμία που όλοι θα ξέρετε και όσοι δεν κατοικείτε στο λιμάνι, στον Πειραιά, που καθημερινά οι άνθρωποι αυτοί αναπνέουν τη δυσοσμία της λιματολάσπης, που ασφιχτιούν αυτές οι γειτονιές χωρίς πράσινο παρά τη φιλότιμη προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ζουν στο χειρότερο οικολογικό περιθώριο, εάν θέλετε, του λεκανοπέδιου της πρωτεύουσας. Τραγουδούμε για όλους εκείνους που με ευθύνη κάποιον θέλουν τους πολίτες να τους έχουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τους χρωστάμε να κάνουμε ανάμνηση από το παρελθόν. Την πίκρα του στίχου «Στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή». Το έχουμε αλλάξει βέβαια και στη Δραπετσόνα έχουμε ζωή και στη Νίκαια και στον Κορυδαλό και στο Ρέντι, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, στη Σαλαμίνα, στα Αμπελάκια και στον Πειραιά βεβαίως. Χρωστάμε σε όλους ένα παρόν με ελπίδα και ένα αύριο γεμάτο όνειρα. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το πλαίσιο όλων των μουσικών εκδηλώσεων, των λαϊκών συναυλιών, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν ακόμα κάποια σχήματα σε εγκρεμότητα. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω για όλα αυτά που ήδη έχουμε καταφέρει και τα έχουμε οργανώσει στο πρόγραμμα. Έτσι, λοιπόν, ξεκινάμε στις 28 Εβδόμου, στην Δραπετσόνα, στην πλατεία Βάρναλη, με το συγκρότημα «Δυτικές Συνοικίες».